Στην εκπομπή σήμερα κάνουμε μια εξαιρετική κουβέντα με τον Νικόλα Μαγαλιό, εκπαιδευτή προσωπικής ανάπτυξης. Κουβεντιάζουμε για τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τη δημιουργικότητά μας και φυσικά τις σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Θα βάλουμε στο τραπέζι συναισθήματα και πώς αυτά τα συναισθήματα που βιώνουμε στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, επηρεάζουν και τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Και τη χαρά μας, και τη δημιουργικότητά μας, και τη λειτουργικότητά μας, και τις σχέσεις μας, και όλα αυτά. Ξέρουν να γνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, Νικόλα? Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Ναι. Δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς τους συμβαίνει. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε με δύο τρόπους. Ένας τρόπος. Αν τώρα ρωτήσω τους θεατές, απαριθμίστε μου 15 συναισθήματα. Θα αρχίσουν να λένε όλοι, ναι, βασικά νιώθω καλά, όχι καλά, στενοχώρια, θυμός, λύπη. Δεν υπάρχει παιδεία. Το λέω συνεχώς σε κάθε συνάντηση, σε κάθε ευκαιρία. Ως παιδεία λοιπόν ορίζουμε την κίνηση προς τα μέσα. Mm-hmm. Όπως ο θείος Πλάτων έχει πει, παιδεία εστίν θεραπευτική δύναμη της ψυχής. Mm. Η δύναμη που φροντίζει, που υπηρετεί την ψυχή. Μας έδειξε κάποιος στο σχολείο να μπαίνουμε μέσα? Όχι. Άρα έχουμε στο σχολείο εκπαιδεία. Δεν ακούς πουθενά άλλες παιδεία. Το λέμε μεν, αλλά στο σχολείο έχουμε εκπαιδεία. Δεν μου είπε λοιπόν κάποιος πού νιώθεις, παραδείγματος χάρη, τη λύπη. Mm-hmm. Πού νιώθεις το θυμό? Έχεις νιώσει εσύ ποτέ θυμό στο γόνατο? Ανησυχία στον αγκώνα? Θλίψη στον ώμο? Δεν μπορώ να κάνω αυτές τις αντιστοιχίσεις. Άρα λοιπόν, αν κάποιος από τη μικρή ηλικία μας έδειχνε, φρόντισε να μας δείξει πού βρίσκεται η ανησυχία μου, στο λαιμό. Πού βρίσκεται η στεναχώρια μου, πού βρίσκεται η χαρά μου, στην καρδιά. Πού βρίσκεται ο φόβος, η βαθιά απελπισία, η αποκοπή του βαθύ πένθους, στο στομάχι. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία λοιπόν που νιώθουμε τα συναισθήματά μας, που το σώμα μας εκφράζει τα συναισθήματα και έτσι έχουμε έναν οδηγό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Ερώτηση. Αυτή που νομίζω αυτό που θα σκεφτούν όλοι. Άρα, όταν εγώ νιώθω αυτά, έχω αυτά τα συναισθήματα και τα έχω χρόνια μέσα μου και τα έχω φυλακισμένα και δεν τα εκφράζω, δεν βρίσκω έναν τρόπο να τα εκτονώσω. Και αυτά τα σημεία θα πλήξουν σωματικά, εκεί θα με χτυπήσουν σωματικά, mm-hmm. εκεί που φωλιάζουν. Τα πάντα στο σώμα μας είναι σύμβολο. Όλοι μας λοιπόν έχουμε ακούσει φράσεις, δεν μου κάθεται, δεν τον χωνεύω. Mm. Μου κάθισε στο λαιμό, μου κάθισε στο σβέρκο. Να πω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι τον τελευταίο καιρό έχουν ζητήματα στον αυχένα τους. Αυχενικό σύνδρομο. Ναι. Οι πάντες. Λοιπόν, ακούμε συνθήματα σε πορείς, μπρος λαέ μη σκύβεις το κεφάλι. Το έχουμε ακούσει. Ναι. Να έχω το κούτελό μου καθαρό, το κεφάλι μου ψηλά. Ναι. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στραφούν προς τα μέσα τους, θα παρατηρήσουν ότι κάποιος στη ζωή προσπαθεί να τους κατεβάσει το κεφάλι. Και αυτή είναι στη διαδικασία που είναι μαζί του, αντιστέκονται, δηλαδή κάποιος πάει να τους κατεβάσει το κεφάλι και αυτή είναι ο σύζυγος ή είναι κάποιος εργοδότης. Κάποιος λοιπόν τους ασκεί αυτή την πίεση, πάει να τους κάνει να υποταχθούν, να υποκληθούν και αυτοί αντιστέκονται. Ναι. Πού θα συμβεί λοιπόν αυτό? Θα νιώσω δυσφορία στην καρδιά μου, παρόλα αυτά όλο το σώμα νοεί. Και κράτησε μια πληροφορία, Αδριανή, που είναι σχετικά άγνωστη. Ο νους δεν περιορίζεται στην εγκεφαλική ή στην κρανιακή αθελισκυλότητα. Όλοι όταν λέμε ο νους εδρεύει κάπου, δείχνουμε εδώ. Ναι, στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας. Όλα τα πειράματα από το 1957 μέχρι σήμερα, τα οποία εγώ τουλάχιστον έχω μελετήσει, μας λένε ότι ο νους είναι διάχυτος εντός ολοκλήρου του σώματος και ίσως εκτός αυτού. Τα κύτταρα δηλαδή του εγκεφάλου μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Τα κύτταρα του εγκεφάλου μας. Οι λειτουργίες του επηρεάζουν όλο το σώμα. Τα 100 δισεκατομμύρια κύτταρα του εγκεφάλου μας είναι επιφορτισμένα με συγκεκριμένες λειτουργίες. Ναι. Τα 40.000 νευρικά κύτταρα, νευρώνες, ναι. όπως είναι του εγκεφάλου, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά, επιτελούν μια αντίστοιχη λειτουργία. Σκέφτονται. Τα 100 εκατομμύρια κύτταρα, νευρώνες πάλι μιλάμε τόση ώρα, που βρίσκονται ανάμεσα στα έντερα, σκέφτονται κι αυτά. Mm-hmm. Οπότε έχουμε τρεις σταθμούς σκέψης. Ναι. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, το λογιστικό μέρος της ψυχής, το μέρος δηλαδή που ασχολείται με τις σκέψεις, 70.000 την ημέρα, 50, 90, ίσως αναλόγως τον άνθρωπο.
Αναλόγως τα ζώδια. Με το τι σκέφτεται λοιπόν η καρδιά, η οποία έχει δικό της νευρωνικό δίκτυο, νευρογλιακά κύτταρα, σκέφτεται η καρδιά. Σκέφτεται η καρδιά, ναι. Μου λες. Και μάλιστα η καρδιά, μια πληροφορία σχετικά άγνωστη, επηρεάζει περισσότερο τον εγκέφαλο από ότι ο εγκέφαλος στην καρδιά. Με ποιο τρόπο, πώς το λες. Έχουν νευρωνικά δίκτυα επικοινωνίας, ναι, μεταξύ του. Μόνο που από εδώ ξεκινάνε 15 λεωφόροι και από εδώ πέρα 15 δρομάκια. Και με ποιο τρόπο η καρδιά επηρεάζει τον εγκέφαλο. Με 4 διαφορετικούς τρόπους, όπως επηρεάζει και όλο το σώμα. Ο πιο απλός τρόπος από όλους είναι με τον παλμό της αυτόν καθεαυτό, ναι, με φυσικό, ωραία, τρόπο. Το φυσικό. Έχουμε αυτό ένα όργανο λοιπόν, το οποίο. Κίνησή της. Συνέχεια λοιπόν, πάλετε. Ναι. Έχουμε μετά τον ηλεκτρομαγνητικό της παλμού. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Έχουμε μετά λοιπόν τους νευροδιαβιβαστές. Από το 1980 και εντεύθυν γνωρίζουμε ότι η καρδιά παράγει νευροδιαβιβαστές. Παράγει την οκυτοκίνη, ας πούμε. Ναι. Δεν την παράγει μόνο ο εγκέφαλος. Παράγει η καρδιά. Ναι, και ο εγκέφαλος και η καρδιά και τα έντερα παράγουν νευροδιαβιβαστές. Παράγει ορμόνες η καρδιά. Και επειδή 98-99% των μορίων του σώματός μας, πρόσεξε, δεν μιλάω για το βάρος, μιλάω για τα μόρια. Είναι μόρια νερού. Mm. Άρα λοιπόν το DNA μας τι είναι, ενυδατωμένα μόρια. Ναι. Τα οστά παντού, παντού υπάρχει, είμαστε νερό. Και όλα αυτά που συνδέονται μεταξύ τους. Και το νερό τι είναι, ένας σπουδαίος νομιλίστες είχε πει, υγρός κρύσταλλος με εύπλαστο δικτύωμα ικανό να συγκρατεί πληροφορίες. Πόσες πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες. Ναι. Και ιδίως ο εγκέφαλος που είναι επιφορτισμένος με τη συγκράτηση πολλών πληροφοριών είναι μέσα στο νερό, εγκέφαλο είναι το υγρό, και είναι ο ίδιος τόσο υδαρός που είναι νερό. Και συγκρατεί πληροφορίες λοιπόν. Ωραία. Σωστά. Προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά όλα αυτά τα πράγματα και να καταλάβω δίπλα σε όλα αυτά που μου λες που έχουν μέσα τους από φυσική χημεία, ανατομία και όλες αυτές τις φυσικές επιστήμες και που έχουν μεθόδους, είναι αποδεδειγμένα όλα καταγεγραμμένα, πώς φτάνουμε στο συναίσθημα. Πώς το συναίσθημα έρχεται να μπει εδώ μέσα και να επηρεάσει όλα αυτά που λειτουργούν σχεδόν σαν ένας υπολογιστής. Το συναίσθημα καταρχάς είναι εδώ, το φτιάχνει το μυαλό μας ή το νιώθει η καρδιά μας. Εγώ μιλάω πάντοτε για αυτά τα τρία κέντρα. Οπότε είναι σαφές ότι μιλάμε για τρία διαφορετικά κέντρα που αλληλεπιδρούν. Ναι. Αυτά λοιπόν τα τρία κέντρα, αν τα δούμε σαν ένα τρίγωνο ίσως και λες, το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, αν έρθει τώρα κάποιος και μας τσιμπήσει, θα αλλάξει αυτό που νιώθουμε στην καρδιά μας, θα αλλάξουν οι σκέψεις μας. Ναι. Αν έρθει κάποιος και μας εμπλέξει σε μια ευχάριστη διανοητική συζήτηση, θα αλλάξει το σώμα μας. Θα αλλάξει η αναπνοή μας, υπέρτατος δείκτης του τι συμβαίνει μέσα μας, ναι, θα το δούμε σε λίγο, και θα αλλάξει και ο τρόπος που νιώθουμε. Mm-hmm. Ωραία. Εάν λοιπόν εμείς τώρα εδώ δούμε ένα μικρό σκυλάκι να μας κουνάει την ώρα, πως είδα έξω με το που ήρθε ένα σκυλάκι που στάθμισα, μαύρο, που με κοίταξε, και με το που με κοίταξε το είδα κάπως φοβισμένο, και άρχισα λοιπόν να του μιλάω στη γλώσσα, ναι, του. Δεν άρχισα να του λέω, ω σκύλε, σι φέρελπια, φίλε του ανθρώπου πιστέ. Άρχισα λοιπόν να το κοιτάω και να το κάνω. Αρχίζει να μου κουνάει την ώρα, αρχίζει να μου κουνάει, αλλά επειδή μάλλον κάποιος το έχει πειράξει, δεν με πίστεψε, να, και έφυγε. Είναι φοβισμένο, ε. Ενώ στην αρχή λοιπόν αναγνώρισε και λέει αυτός εδώ πέρα, φίλος μας είναι. Mm. Αλλά απ' την άλλη, επειδή κι άλλοι μας είπαν ότι είναι φίλοι, τι κάνει λοιπόν το σύστημα τώρα, αρχίζει και μπερδεύεται. Άμυνα. Άμυνα. Άρα λοιπόν στην ελληνική γλώσσα συνέστημα σημαίνει ότι κάτι αισθάνεται το σώμα μου, αίσθημα, και είμαι κι εγώ παρόν. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν, για να γυρίσω ξανά, διότι έχω την τάση να θυμάμαι ως φιλόσοφος τις αρχικές ερωτήσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, διότι δεν στρέφονται στο σώμα τους. Είναι όλη την ώρα εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Δεν είμαστε παρόντες σε αυτό που μας συμβαίνει. Ακριβώς. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να το αναγνωρίζουμε και να το βιώνουμε. Να είμαστε μαζί του. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να πούμε ότι στάσου τώρα ένα λεπτό. Τι σου συμβαίνει, μιλάς με τον Νικόλα, νιώθεις καλά, αυτός ο άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις καλά, θες να τον ξανασυναντήσεις, πούμε, θέλεις να ξαναμιλήσετε, νιώθω άγχος, νιώθω αγωνία, έχω απορίες, νιώθω ήρεμη μαζί του, έχει ενδιαφέρον, νιώθω χαρά με αυτά που ακούω και πάει λέγοντας. Ωραία, οκ, τα είπαμε με τον Νικόλα, γεια, άντε, ναι, όλο στην επιφάνεια παραμένει συνήθως, ναι, αλλά εδώ μέσα κάτι γίνεται. Ναι, δηλαδή κάτι μπαίνει, το οποίο δεν το διηλίζουμε και όταν δεν το διηλίζεις αυτό, τι γίνεται. Να σου πω πρώτα κάτι άλλο το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον, ναι, για μένα και μετά θα πάμε εκεί και θα είναι πιο ενδιαφέρον, ναι, για εσένα έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούμε με λύσα για να είμαστε εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Αυτό στην κλασική ψυχολογία λέγεται νεύρος. Δηλαδή,
Στενοχωριέμαι, ανάβω ένα τσιγάρο. Στενοχωριέμαι, πίνω. Θυμώνω, τρώω, οδηγώ επικίνδυνα, εκτίθεμαι συνεχώς μπροστά από οθόνες που μετά από 5 λεπτά έκθεση στην οθόνη, ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε ύπνωση. Ναι. Μετά από 5 λεπτά, και μάλιστα αυτό είναι ένα τέχνασμα για όσους μας ακούνε και τους αρέσει να διαλογίζονται, 5 λεπτά στείνομαι στην οθόνη, βλέπω κάτι, κλείνω την οθόνη μου, κλείνω τα μάτια μου, είμαι ήδη αλλού. Γιατί ο εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι μπροστά μου κουνιούνται κάποιες κουκίδες φωτός που δείχνουν να έχουν νόημα σε μένα. Απ' την άλλη, όμως, αυτές οι κουκίδες δείχνουν, ξέρω εγώ, κάτι ενδιαφέρον, κάτι πραγματικό. Οπότε είναι υποχρεωμένος ο εγκέφαλος, είτε κάτι έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε κάτι συμβαίνει τώρα, είτε το οραματίζομαι, είτε το ονειρεύομαι, είτε το βλέπω σε οθόνη, είτε το προβάλλω στο μέλλον, να τα κάνει όλα παρόν. Και πώς τα κάνει παρόν? Μέσα στο σώμα μας. Ανακαλώ μια εμπειρία του παρελθόντος. Και τώρα σφίγγομαι. Ανακαλώ ότι αύριο έχω κάτι πολύ δύσκολο και τώρα σφίγγομαι. Δεν θα σφιχτώ αύριο. Τώρα σφίγγομαι. Άρα λοιπόν κρατάμε εν πρώτης ότι όλοι μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, έχουμε εκπαιδευτεί να είμαστε ψεύτες με τον εαυτό μας. Γιατί δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Δεν θέλουμε να δούμε τι νιώθουμε. Θέλουμε να μην έρθουμε σε επαφή με κάτι που είναι επικίνδυνο, το κάτι που είναι κοχλάζον, με κάτι το οποίο δεν ξέρω που θα μου οδηγήσει, ναι. Και κυρίως οι άντρες. Οι οποίοι θέλουμε συνεχώς να έχουν τα ενία. Οπότε, αν έχω αυτή τη στιγμή 100 εκπαιδευόμενους, οι 95 είναι γυναίκες, οι 5 είναι άντρες. Για ποιο λόγο? Διότι έχουν τους ισχυρότερους μηχανισμούς. Τι λένε λοιπόν οι άντρες? Εγώ μωρό δεν έχω ανάγκη. Α, η γυναίκα μου όλη την ώρα κλαίει. Η γυναίκα σου είναι σε επαφή με το συνέστημα. Mm. Αργά ή γρήγορα θα το υπερβεί. Θα την οδηγήσει κάπου. Εσύ δεν έχεις καν επαφή με αυτό. Γιατί μόλις στεναχωριέσαι, τσιγάρο. Φωνή, επιθετικότητα, φαγητό, ξανά όλα αυτά που είπαμε. Άρα λοιπόν είμαστε μαέστροι στο να στείνουμε τεχνάσματα που να βγαίνουμε εκτός τόπου και εκτός χρόνου για να μην έρθουμε σε επαφή με αυτό. Αποφεύγουμε τον εαυτό μας επί της ουσίας. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε το συνέστημα. Να το ελέγξουμε, συγγνώμη. Ωραία, ερώτηση. Εάν εγώ συνεχίζω αυτό το μοτίβο, να αποφεύγω να δω τι μου συμβαίνει. Και βρίσκω συνεχώς, επενδύω σε νευρώσεις στη ζωή μου και σε εξωτερικά δεκανίκια. Με τους άλλους πώς θα είμαι? Θα έχω τη δυναμική να αναπτύξω μια φυσιολογική, υγιή, ισορροπημένη, πώς να την πω, σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αφού με μένα δεν. Τα συναισθήματα μας επηρεάζουν με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι ο προσωπικός, που είπαμε ήδη αρκετά. Ο άλλος είναι ο διαπροσωπικός. Ναι. Και ο άλλος είναι ο υπερπροσωπικός. Ο υπερπροσωπικός ποιος είναι? Ξεκινά λοιπόν από τον προσωπικό. Και θα απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα που αφήσαμε να ορίσουμε. Ευτυχώς το θυμάσαι εσύ, γιατί εγώ έχω χαθεί λίγο τώρα. Ο προσωπικός τρόπος είναι το πόσο καλά νιώθω με μένα. Ναι. Το ότι σηκώνομαι λοιπόν το πρωί και οι σκέψεις μου, το σώμα μου, εστιάζονται πάντοτε στο μεγάλο μυστικό, το οποίο είναι φανερό, που λέγεται ευγνωμοσύνη. Mm. Ότι σηκώνομαι το πρωί και λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, θα έλεγαν πολλές γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, δεν φορά μπούργκα. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι ένα όν το οποίο είναι άψυχο, όπως διδάσκει δυστυχώς, ευτυχώς, αν το έχω διαβάσει καλά, το Κοράνιο. Στη δικιά μου χώρα λοιπόν είμαι έμψυχον, όπως και άντρας. Σε άλλη χώρα όμως δεν είμαι. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, και ας είναι σκληρό αυτό που θα πω, δεν μου έχουν κόψει την κληρητορίδα όπως στην Αφρική. Δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλά δόξα τω Θεώ να πω. Και αυτός είναι και ο πυρήνας, αν θέλεις, της Ορθοδοξίας. Μικρή παρένθεση, αν θες την ανοίγουμε αργότερα. Δόξα, λατρεία και ευγνωμοσύνη. Συνέχεια. Σε ποιον? Αγαπάω τον εαυτό μου. Ωραία. Δεν είπε ο Ιησούς. Οπότε μετά μπορώ διαπροσωπικά να αγαπήσω τον πλησίον. Ναι, αλλά ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη τι μου λέει? Όλη η Παλαιά Διαθήκη λέει μια φράση. Αγαπήσεις Κύριον και Θεόν σου, το υπερπροσωπικό που ήθελες, εξ όλης της ισχύος σου, της καρδίας σου και της διανοίας σου. Άρα λοιπόν, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη συμπυκνωμένη σε μια φράση μου λέει: εμπιστεύσου τη ζωή. Παραδώσου τη ζωή. Κάποιος τα έχει στήσει για σένα τόσο καλά που ούτε καν μπορείς να φανταστείς το μεγαλείο. 53 εκατομμύρια κύτταρα κάθε δευτερόλεπτο εκπέμπουν 100.000 βιοφωτόνια. Είναι ασύλληπτο αυτό που περιγράφεις. Κάθε δευτερόλεπτο. Ξέρεις όμως τι σκέφτομαι την ίδια στιγμή, ότι από τη μία υπάρχει ο κόσμος που είναι κοντά, π.χ. στη θρησκεία, στην εκκλησία, σε οποιοδήποτε θρησκευμα και αν είναι αυτό, που θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που λες, στο ότι ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που όλα αυτά τα συντονίζει και είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτού του σχεδίου. Αλλά υπάρχει και άλλος πάρα πολύς κόσμος που η σύγχρονη πια λογική τον έχει βάλει σε ένα άλλο μονοπάτι, ότι
Ποιος Θεός τώρα. Εντάξει, ένα τυχαίο περιστατικό συνέβη, δημιουργήθηκε το σύμπαν, ένα άλλο τυχαίο περιστατικό συνέβη και δημιουργήθηκε η ζωή στη γη. Και όλο αυτό αλυσίδα και πάει λέγοντας: ό,τι γίνει, εγώ με τα χέρια μου θα το κάνω στη ζωή μου. Δεν είμαι μέρος κανενός σχεδίου. Ένα από τα βασικά προβλήματα, και αν θέλεις για μένα, ένας από τους δομικούς λίθους της συνέβρωσης, είναι η αποκοπή μου από το όλον. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ αισθάνομαι, τι σχέση έχω εγώ με το δέντρο? Καμία σχέση. Κόψ' το. Και τι σχέση έχω με τα ζώα? Έλα μωρέ, πάρ' τους τώρα τη γούνα και πάρ' τους και τα δόντια και... Δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτά. Αυτά όλα είναι για να τα... Ωραία. Δεν θα κάνω λοιπόν αυτό και στους άλλους. Δεν θα κάνω αυτό. Ήδη δεν κάνω αυτό και σε μένα. Αυτό θα σε λέω. Το βασικό μας λοιπόν, η βασική μας ανάγκη είναι, επειδή, θυμίσου το, είμαστε θηλαστικά. Ναι. Άρα έχουμε μέσα μας και το φίδι, έχουμε μέσα μας και το θηλαστικό και είμαστε το μοναδικό στον πλανήτη Γη που έχει και τη σύνδεση με το θείο συνειδητά. Έχουμε λοιπόν τρεις φλούδες, αν θέλεις, μες στον εγκέφαλο μας, τρία επίπεδα. Το φίδι, ό,τι έχει το φίδι, ό,τι έχουν τα αρπετά. Γιατί έχουμε αυτό το θηλαστικό. Πώς μας μπαίνει σαν στοιχείο μέσα μας? Αυτό ενεργοποιείται όταν φοβόμαστε. Όταν ο ερπετοειδής ή ίχθυος αυρικός ή δεν ξέρω πώς τα έχει τα ακουστά, εγκέφαλος, ο προμήκης μύελος, ο νοτιαίος μύελος, ναι, το εγκεφαλικό στέλεχος, ναι, παραγκεφαλίδα. Όλα αυτά τι κάνουν λοιπόν? Όταν φοβάμαι, έχουμε τρεις εντολές. Επίθεση, υποχώρηση, πάγωμα. Το χειρότερο απ' όλα για μένα είναι το πάγωμα και κυρίως να το ακούν αυτό γονείς, που λέω τώρα, να κοιτάζουν τα παιδιά τους όταν αυτά παγώνουν. Ναι. Όταν φωνάζει κάποιος σημαίνει ότι είμαι ζωντανός, είμαι σε κίνηση. Όταν τρέχει κάποιος, δηλιάζει, είναι σε κίνηση, είναι ζωντανός. Ναι, ενεργοποιήθηκε ο αρχαϊκός εγκέφαλος. Όταν παγώνει όμως, τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Όλο το σώμα του, ό,τι και αν νιώθει, φόβο, θυμό, οτιδήποτε, το παγώνει, όπως λέει και η λέξη, δηλαδή το κρατάει για να μην προκαλέσει τον απέναντί του και ο απέναντί του τον συντρίψει. Οπότε μόλις ο σκύλος, γιατί ο σκύλος είναι θηλαστικό μεν, έχει όμως και το ερπετοειδές μέσα του. Σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς ως ανώτερα όντα έχουμε και το παρακάτω. Ναι. Άρα έχουμε το φίδι μέσα μας, έχουμε και το θηλαστικό. Το φίδι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μια μέρα ήμουν πάνω στον Κίσαβο και πήγαμε πάνω να βρούμε ένα αεροπλάνο που έπεσε τέλος πάντων. Και πλησιάζοντας βρίσκουμε ένα συντρίμια, κάποια συντρίμια. Πάω να κουμπίσω ένα πινακιδάκι που ήταν μικρό και σταματάω διαισθητικά τελείως. Ο φίλος μου ρωτάει τι έγινε. Κοίταξε, του λέω εκεί, μετά κατάλαβα. Ήταν μια οχιά. Να. Η οχιά είναι αργό φίδι. Την πήρε όμως η φύση και τη λέει: θα σε κάνω αργό, θα σε κάνω πιο δυσκίνητο, αλλά θα σου δώσω δυτήριο. Να. Η οχιά τι έκανε λοιπόν? Πάγωσε. Εάν εγώ συνέχιζα την κίνηση να πιάσω το πινακιδάκι, τι θα έκανε η οχιά? Ήταν στο φρύ, φάει. Θα με τσιμπούσε. Εάν με έπαιρνε ήδη στην νωρίτερα, θα έκανε fly. Freeze, fight, fly. Τα λένε οι Αμερικανοί, που του αρέσουν τα ακρονίμια. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί αστυνομικοί λένε freeze. Επικαλούνται αυτό. Άρα λοιπόν έχω το φίδι. Έχω το θηλαστικό. Το θηλαστικό είναι συνέστημα. Γιατί μιλάμε για συνέστημα. Πέφτει το σκύλος κάτω, γουτσου γουτσου, τα γουρούνια είναι τα πιο συναισθηματικά όντα. Άσχετα να μας αρέσει να τα τρώμε. Όσοι τα τρώμε. Εγώ δεν τα τρώω. Το λοχήμα και τη σοβαλάτα. Από ευσπλαχνία προς τα ζώα και προς τα θηλαστικά, απέχω από το να τρώω θηλαστικά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Τα ζώα λοιπόν όλα, τα θηλαστικά, πηγαίνουν παρεούλα. Τι κάνεις καλά, ξεψυριάζει το ένα το άλλο. Θέλει να μαθαίνει το ένα, λέξει για τα άλλα. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη τα δελφίνια, έχουν δικά του ονόματα. Δικά του ονόματα. Δηλαδή το κάθε δελφίνι ξέρει ότι αυτόν το λένε ρίτου. Τον άλλο το λένε ούτου. Στην οικογένεια, ναι. Άρα λοιπόν τα θηλαστικά πάμε παρεούλα. Και πρέπει όχι απλά να ανεχόμαστε ένα τον άλλον, γιατί τα φίδια δεν ανέχονται ούτε ο ένα τον άλλον. Χρειάζεται να είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι. Δηλαδή να συνεργαζόμαστε. Και όταν υπάρχουν διαφωνίες, να συγκροώμαστε με πλαίσιο. Αυτή είναι και να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, να συνεχίζουμε μάλλον να συνυπάρχουμε. Αυτή είναι και η αρχή, αν θες, της ψυχοθεραπευτικής. Ναι. Σ' αγαπώ ανεφόρον με όρια. Το κάνουμε και στον εαυτό μας αυτό. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Κατεξοχή. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ωραία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε ξαφνικά, από εδώ και πέρα, στον εαυτό μας αυτό? Να ξεκινήσουμε τη δουλίτσα πρώτα με εμάς και μετά αυτό θα συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάει και σε όλα τα υπόλοιπα, επίπεδα. Θα αναγκαστώ πάλι να πάρω κάτι από πριν και να το ξαναφέρω. Ναι. Υπάρχει, Αδριανή, το υπόστρωμα και υπάρχει και το επίστρωμα. Αυτές είναι οι δύο πολύ σημαντικές έννοιες. Το υπόστρωμα είναι αυτό που έχω μαζέψει μέσα μου ως πληροφορία τα τελευταία χρόνια που ζω. Ναι.
Mm-hmm. Όταν λέω τα τελευταία, εννοώ από την ώρα που το σπερματοζωάρο μπήκε μέσα στο Άρη και άρχισε, δηλαδή από εκείνα τα χρόνια. Ναι. Αυτό είναι το υπόστρωμα. Και υπάρχει το επίστρωμα ότι σήμερα το πρωί ξύπνησα και κάτι με ενόχλησε. Σήμερα το πρωί θύμωσα με αυτόν. Υπάρχουν τα πιο πρόσφατα. Το υπόστρωμα δεν αλλάζει χωρίς ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Mm-hmm. Δεν αλλάζει. Και ένας από τους λόγους που είπα την Ορθοδοξία πριν είναι διότι η Ορθοδοξία τελούσε παλιότερα τον ψυχοθεραπευτικό, αν θέλεις, ρόλο στην κοινωνία. Για αυτά μυστήρια. Ναι. Δεν νιώθω καλά. Πάω μιλάω στον ιερέα. Ο ιερέας όμως οφείλει να είναι θεραπευτής. Αν ο ιερέας δεν είναι θεραπευτής, αν ο ιερέας δεν έχει κάνει την κίνηση προς τα μέσα, θα αναγκαστεί να μην μου μιλήσει από την καρδιά του, η οποία καρδιά είναι το μέγα χωνευτήρι. Εγώ, αν μου λέγεις, πες μου κάτι, μικρή παρένθεση πάλι. Τι θες να μείνει σήμερα στη συζήτησή μας, εμένα, σε εσένα, στους θεατές? Ότι η καρδιά θα κάνει όλα ένα, ενώ η διάνοια είναι άπειρα κόσκινα. Κόσκινα τα οποία ενεργοποιούνται με τα επίθετα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις το πρόσωπό σου όταν μου μιλάς για την καρδιά, που είναι χωνευτήρι, και για το μυαλό, τη διάνοια. Πόσο διαφοροποιείται και η στάση του σώματός σου και το πρόσωπό σου. Που αυτό ακριβώς εκφράζει το πώς νιώθεις εσύ για αυτά τα δύο σημεία. Και όμως επενδύουμε τόσο πολύ εδώ και φιλτράρουμε τη ζωή μας και στείνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με βάση αυτό. Βάζε πάντα τη λογική σου μπροστά, βάζε πάντα τη λογική μπροστά, άφησε το συναίσθημα στην άκρη. Αυτό διδασκόμαστε. Γιατί λογική πάντα μας μιλούν, για τα συναισθήματα δεν θα μας μιλήσει κανείς. Και ούτε θα τα ονοματίσει. Αυτό που είπες στην αρχή, ότι δεν ξέρουμε καν να πούμε. Λέμε να είμαι καλά. Μα το είμαι καλά, δεν είμαι καλά, δεν είναι συνέστημα. Εάν ρωτούσα τώρα τους θεατές μας, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος είναι ο ορισμός της λογικής. Της λογικής. Ένα από τα βασικά στοιχεία της λογικής είναι το origin. Να. Πάλι η σχέση με τα όρια. Να. Δώσ' μου ένα ορισμό της λογικής, οι περισσότεροι θα κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Mm-hmm. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι είναι οι τέσσερις νόμοι της λογικής, για να ξέρω ότι αν αυτά που λέμε είναι εύλογα ή αν είναι άλογα ή παράλογα. Είναι προφάσεις λογικής. Δεν είναι λογικά αυτά που λέμε. Και δεύτερον, όσοι άνθρωποι έπαθαν βλάβες σε περιοχές του εγκεφάλου που έχουν σχέση με τη λογική, με το συναίσθημα, ήταν ανίκανοι να προβαίνουν σε λογικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν το παραμύθι της λογικής, α, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Πάμε σε μια συζήτηση και λέω: θέλουμε να συζητήσουμε. Ωραία, ποια είναι η θέση σου και ο άλλος μου επιτίθεται επί προσωπικού. Αυτό λέγεται γνωστικό σφάλμα. Ναι. Μα εσύ που παλιά έκανες αυτό ή ψήφισες αυτό, γνωστικό σφάλμα. Αν θέλεις, θα σου πω τη θέση μου, θα σου παραθέσω δύο τουλάχιστον προκείμενες προτάσεις, θα καταλήξω σε ένα συμπερασμό και αυτό όλο που λέμε τώρα λέγεται επιχείρημα, αλλά τώρα μπήκαμε στο στον δρόμο της διανοίας. Λέει λοιπόν δύο τουλάχιστον προκείμενες. Καταλήγει σε συμπερασμό. Αυτό λέει το επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτός που τα λέει όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με τη λογική. Παίρνει πινακίδες. Η πινακίδα αυτή έλεγε το 1920, όταν ο άνθρωπος θα ξεπεράσει τα 35 χιλιόμετρα ανά ώρα, θα εκραγεί. Αυτή την παρούφα πιστεύαν τότε, οπότε βλέπαν επικίνδυνα τα αυτοκίνητα. Η γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αυτό. Αυτή την παρούφα έλεγαν και έλεγαν ότι μα είναι πολύ λογικό, διότι η γυναίκα δεν μπορεί. Και έμεναν σε αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό. Όταν μιλάμε για λογική, μιλάμε για τους σοφούς και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και για τα μαθηματικά, τη συμβολική λογική, όπως την προέκτηναν αυτή, αν θέλει, στη σκέψη των αρχαίων, η σύγχρονη μαθηματική, συμβολική λογική λέγεται αυτό. Δεν το διδασκόμαστε στα σχολεία. Όταν όμως μιλάμε για καρδιά, μιλάμε αυτό που ενώνει όλους τους ανθρώπους, όλες τις παραδόσεις. Δεν έχει μέσα της καμία αντίκρουση. Η καρδιά δέχεται τους πάντες. Τι είναι αυτός? Αναρχικός. Είναι και αυτός μέρος της ζωής. Αυτός τι είναι? Αυτός είναι νεοναζιστής. Είναι και αυτός μέρος της ζωής. Αυτός τι είναι? Δεν μπορώ να επιτεθώ σε κανέναν. Είναι όλοι γεννήματα και φέρματα μιας κοινωνίας που νοσεί. Οπότε όπως το σώμα μας τα νοσεί, ξαναπάω σε ένα ερώτημα που είπαμε πριν. Αναγκάζεται και δεν μπορεί να το διαχειριστεί που λέγεις κοχλάζει κάτι μέσα μας. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα πετάξει πιθουράκια. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τι θα κάνει? Θα έχει φλεγμονή. Η κοινωνία μας τώρα δεν είναι φλεγμένουσα. Δεν φλέγεται. Ναι. Ωραία. Δεν θα δημιουργήσει ακραίες αντιδράσεις πολιτικές, κοινωνικές, ως τον προσδιορισμό του φύλου. Ακραίες αντιδράσεις στην ευημασία. Δεν θα δημιουργήσει συνεχώς ακρότητες. Είναι η προσπάθεια της κοινωνίας να θεραπευτεί. Αν εγώ λοιπόν αποκλείσω ένα μέρος από όλα αυτά, αποκλείω το όλο. Και την προσπάθεια
της θεραπείας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να οριοθετήσω εγώ τώρα την κουβέντα μας και να βάλω τη λογική, να κοιτάξει το χρόνο και να βάλουμε μια άνω τελεία. Εντάξει, εμένα είναι έτοιμο το μυαλό μου να εκραγεί με όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Τις πληροφορίες, όλο αυτό που μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική λογική πια. Είδες, πάλι λογική βάζω κι εγώ στο μυαλό μου. Είμαι ο μέσος άνθρωπος. Μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω με τη λογική παρά με το συναίσθημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θέλεις? Ναι, πολύ ευχαρίστως. Διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε και πάλι μαζί σας.